Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πέρα από τα Στερεότυπα, συντονισμένη πάντα στο Web Radio Κυκλονία. Σήμερα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε για ακόμα μία φορά στην εκπομπή μας την υποψήφια βουλευτή νομού Αργολίδας με τον πολιτικό φορέα της Ελλήνων Συνέλευσης, κυρία Λαμπροπούλου Κασάβρα. Κυρία Λαμπροπούλου, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σε εσάς, κυρία Νάκου, και καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Κυρία Λαμπροπούλου, σήμερα μαζί θα συζητήσουμε για ένα θέμα το οποίο αφορά όλους μας και δεν είναι άλλο πέρα από την υγεία μας. Θα μιλήσουμε, όπως λέει και το θέμα της εκπομπής, όπως παρουσιάζεται και στις οθόνες όλων, για την ανάγκη επιστροφής στις φυσικές ξεχασμένες θεραπείες. Ας πάμε λίγο από την αρχή να το πιάσουμε το θέμα και να πούμε γιατί υπάρχει ανάγκη να επιστρέψουμε στις παλιές φυσικές ξεχασμένες θεραπείες, κυρία Λαμπροπούλου. Γιατί, κυρία Νάκου, βλέπουμε ότι μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά από τη βιομηχανική επανάσταση πριν από τον Δεύτερο, βέβαια, Παγκόσμιο Πόλεμο, άρχισαν να καταστρέφεται όλο το περιβάλλον, καταστράφηκαν όλα τα... η φύση γενικώς, και μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ακόμα χειρότερα. Οπότε μετά αναπτύχθηκε τόσο πολύ και η επιστήμη της φαρμακολογίας. Είδαμε ότι ξεπήδησαν πάρα πολλές φαρμακοβιομηχανίες, δημιουργήθηκαν πάρα πολλά χημικά φάρμακα, σκευάσματα, τα οποία αντικατέστησαν τα φυσικά βότανα, τα οποία βέβαια είχαν αρχίσει να καταστρέφονται και από τη βιομηχανική επανάσταση. Οπότε υπήρξε αυτή η ανάγκη εντός εισαγωγικών, γιατί το καθεστώς, κυρία Νάκου, πάντα όπως διατείνεται, ενδιαφέρεται για το καλό της ανθρωπότητας, όπως βέβαια γι' αυτό κάνανε και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, έτσι. Για το καλό μας όλα γίνονται. Συνέχισαν λοιπόν κατ' εμέ τον πόλεμο με έναν τελείως διαφορετικό τρόπο, κυρίως με βιολογικό τρόπο. Αν κοιτάξουμε δηλαδή λίγο τα γεγονότα, όπως συνηθίζω να λέω, από το σήμερα προς το χθες, θα δούμε πάρα πολλές απαντήσεις, κυρία Νάκου, γιατί συνέβη το κάθε τι. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι το καθεστώς, το οποίο βέβαια ενδιαφέρεται πάντα για το καλό των ανθρώπων και ενδιαφέρεται για τη ζωή μας και για την υγεία μας, έφτιαξε πάρα πολλά χημικά φάρμακα, τα οποία είχαν βέβαια και πιο φτηνή τιμή από τα φυσικά σκευάσματα, από τα βότανα και από τα αιθέρια έλαια και από τις παλιές θεραπείες, οι οποίες ήταν βέβαια πολύ πανάκριβες, γιατί μιλάμε τώρα και για μέταλλα, όπως είναι το ασίμι, όπως ήταν ο χρυσός ή ο χαλκός, που και αυτά τα χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα για θεραπευτικούς σκοπούς. Λοιπόν, αυτός ο βιολογικός πόλεμος είχε σαν αποτέλεσμα, κυρία Νάκου, μέχρι σήμερα, να καταστραφεί τελείως η υγεία των ανθρώπων. Το βλέπουμε στις μέρες μας και μάλιστα στις μέρες μας το λένε τελείως ανοιχτά ότι ο σκοπός τους, όπως βέβαια και την εποχή του Παγκοσμίου Πολέμου, ήταν η μείωση της ανθρωπότητας. Έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Ακριβώς αυτό κάνουμε και σήμερα. Δηλαδή ο πόλεμος δεν σταμάτησε ποτέ. Συνεχίστηκε με άλλη μορφή, μεταλλαγμένη μορφή, με τη μορφή βιολογικού πολέμου. Και αυτό το βλέπουμε με τα χιλιάδες αντιβιωτικά, με τα πάσης φύσεως φάρμακα, τα οποία έχουν πάρα πολλές παρενέργειες. Και στη σημερινή εποχή έχουμε διαπιστώσει ότι είναι η πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως τα χημικά φάρμακα. Αυτό λοιπόν είναι ένας λόγος για να επιστρέψουμε στις παλιές ξεχασμένες θεραπείες. Με βότανα, με φυσικές ουσίες, όπως είναι και τα αιθέρια έλαια, είναι όπως σας είπα και ο χρυσός και το άσπρο. Θα ήθελα να ρωτήσω ακριβώς, κύριε Λαμπροπούλου, ποιες είναι αυτές τις θεραπείες? Είναι αυτό ακριβώς που σας είπα. Είναι τα βότανα τα οποία υπάρχουν κατά κόρον στην ελληνική φύση. Υπάρχουν πάνω από 2.000 φυσικά βότανα τα οποία υπάρχουν στην ελληνική φύση, πάνω στα βουνά μας κυρίως, αλλά και παντού, σε όλη την ελληνική ύπαιθρο. Και επίσης είναι και άλλες θεραπείες. Είναι, όπως σας είπα, οι αντιμικροβιακές ιδιότητες οι οποίες έχουν τα μέταλλα. Που τα μέταλλα ως ιχνοστοιχεία υπάρχουν και μέσα στον οργανισμό μας. Μέσα στον οργανισμό μας έχουμε και χαλκό, έχουμε και σίδηρο, έχουμε πάρα πολλές φυσικές ουσίες που υπάρχουν στη φύση. Καταλάβατε λοιπόν, τις οποίες χρησιμοποιούσαν από την αρχαιότητα, κυρίως και ο Ιπποκράτης,
ο οποίος μάλιστα χρησιμοποιούσε διάφορες μεθόδους θεραπείας, όπως είναι και η υπνοθεραπεία, ακόμα και εγχειρήσεις έκανε και χρησιμοποιούσαν, από ό,τι έχουμε βρει τελευταία, ακόμα και χάπια, κάψουλες, οι οποίες περιέχανε μέσα σκόνη από διάφορα βότανα, όπως ας πούμε το σέλινο, το θυμάρι, διάφορα άλλα βότανα τα οποία είχε φτιάξει ο ίδιος ο Ιπποκράτης τέτοια σκευάσματα και από εκείνη την εποχή χρησιμοποιούνταν. Αυτό το ανακαλύψαμε τελευταία. Και τώρα βλέπουμε το ακριβώς αντίθετο, να υπάρχουν χιλιάδες βιομηχανίες που κατασκευάζουν τα χημικά φάρμακα τα οποία δίνουν στον άνθρωπο. Κύριε Λαυροπούλου, η επιστήμη δίνει τη δέουσα σημασία σε όλες αυτές τις αρχαίες θεραπείες, τα βότανα, τα ηθέρια έλαια, δίνει τη σημασία που πρέπει? Όχι, κυρία Νάκου. Θα έλεγα ότι οι γιατροί, επειδή έχουν μεγαλώσει και οι ίδιοι με την ίδια κουλτούρα, μέσα στο ίδιο περιβάλλον, στο οποίο μεγαλώνουμε όλοι μας, με την ίδια καθεστωτική προπαγάνδα και την ίδια κουλτούρα και την ίδια νοοτροπία, αλλά ακόμα και μέσα από τις σχολές μας και την ιατρική και την νοσηλευτική, αλλά και από την φαρμακευτική, βλέπουμε ότι το ίδιο το καθεστώς προωθεί μια τέτοια νοοτροπία, έτσι ώστε να είναι τελείως αντίθετη με τις θεραπείες από φυτικές ουσίες και μάλιστα τις περιφρονούν και ηρωνεύονται και θεωρούν μάλιστα, από ό,τι βλέπω, πάρα πολλοί γιατροί, ότι αυτές οι ουσίες, οι φυτικές, έχουν περισσότερες παρενέργειες από τα χημικά φάρμακα, ενώ ακριβώς το αντίθετο συμβαίνει, κυρία Νάκου. Δηλαδή, έχω συζητήσει με πολλούς γιατρούς και βλέπω ότι μου λένε μην το πάρεις αυτό, γιατί μπορεί να πάθεις, λέει, δεν ξέρεις ποια είναι η δοσολογία του τάδε βοτάνου που θα πιεις σαν αφέψιμα, γιατί μπορεί, λέει, να σου κάνει παρενέργειες. Μα είναι δυνατόν? Ενώ σε όλα τα φάρμακα να γράφονται, όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες. Κοιτάξτε, τα χημικά σκευάσματα βεβαίως γράφουν πάνω τις παρενέργειες, ενώ τα φυτικά σκευάσματα σαφώς και δεν γράφουν, όμως δεν τα παίρνεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να πάθεις παρενέργειες, εκτός κι αν, γιατί ξέρετε, το βότανο θα το βράσεις και θα το πιεις, αλλά δεν μπορείς να πιεις πάνω από ένα φλιτζάνι, το πολύ μέχρι τρία φλιτζάνια. Καταλάβατε, οπότε η δόση είναι τόσο πολύ αραιωμένη, οπότε δεν μπορεί να σου κάνει, να σου προκαλέσει αυτές τις παρενέργειες τις οποίες λένε. Βέβαια, θα πρέπει μόνο σου να καταλάβεις ποιο είναι το μέτρον άριστον, έτσι. Γιατί πάντα σε όλα τα σκευάσματα, είτε είναι φυτικά είτε είναι χημικά, θα πρέπει ο άνθρωπος να ξέρει, να έχει την αίσθηση του μέτρου, της μεσότητας δηλαδή. Να μην βρίσκεται ποτέ στην υπερβολή. Διότι άμα πάρουμε και μια φυτική ουσία κατά κόρον και άμα κάνουμε κατάχρηση, φυσικά και θα μας προκαλέσει παρενέργειες. Αλλά αυτό μπορούμε να το ρυθμίσουμε μόνοι μας, βλέποντας τον εαυτό μας. Και ξέρετε κάτι, κυρία Νάκου, τα χημικά σκευάσματα έχουν πολύ πιο μεγαλύτερη συχνότητα και σε αλλεργίες, αλλά και σε ευνίδιους θανάτους και σε χιλιάδες παρενέργειες, οι οποίες τελικά σε διατηρούν άρρωστο. Και γίνεται μια ανακύκλωση τελικά, όπου διαρκώς πρέπει να έχεις ανάγκη το γιατρό και να πηγαίνεις να παίρνεις άλλα παραπάνω φάρμακα για να θεραπεύσεις τις παρενέργειες που σου έχουν και τις ασθένειες που σου έχουν δημιουργήσει τα χημικά φάρμακα. Αυτή είναι η κουλτούρα δηλαδή με την οποία έχουν μεγαλώσει και οι γιατροί και οι νοσηλευτές και οι φαρμακοποιοί και λιδωρούν τελικά και περιφρονούν τις φυσικές θεραπείες με τα βότανα και με τα εθέρια έλαια. Επιπλέον, επιτρέψτε μου να σας πω ότι υπάρχει και μία κερδοσκοπία και από την πλευρά των εταιριών, αλλά και των ίδιων των γιατρών, και υπάρχουν και συμφέροντα που προωθούνται τελικά τα χημικά σκευάσματα. Καταλάβατε τι γίνεται? Φυσικά, Και κύριε βέβαια Λαυροπούλου, υπάρχει και άγνοια, δεν ξέρουμε ακόμα και πώς είναι το σχήμα του βοτάνου. Κανένας δεν γνωρίζει ποια είναι τα... εντάξει, γνωρίζουμε κάποια ελάχιστα βότανα, την όψη τους δηλαδή πώς είναι, αλλά τα περισσότερα δεν τα γνωρίζουμε. Ούτε και οι γιατροί τα γνωρίζουν για να μας πούν ποιο είναι το κατάλληλο βότανο το οποίο μπορούμε να πάρουμε. Άρα λοιπόν έχουν πλήρη άγνοια και γι' αυτό ακριβώς τα περιφρονούν. Δεν ξέρουμε ούτε και τις ονομασίες ακόμα πολλές φορές. Ποια είναι τα σημαντικότερα, θεωρείτε, κυρία Λαυροπούλου, από τα ελληνικά βότανα και πού τα βρίσκουμε στην πιο αγνή τους μορφή? Τα βότανα τα οποία υπάρχουν στην ελληνική ύπαιθρο
Στην πιο αγνή τους μορφή βρίσκονται κυρίως τα πολύ μεγάλα βουνά μας, όπως είναι ο Ταΐγετος, είναι ο Όλυμπος, είναι στην Κρήτη, το Όρος Ίδη, είναι πάρα πολλά, είναι ο Ψιλωρίτης, είναι τα μεγάλα βουνά της Ελλάδος, αλλά και ολόκληρη η Ήπεθρος έχει πάρα πολλά βότανα. Και ακόμα και μέσα στην αυλή μας μπορούμε να τα δούμε, κυρία Νάκο. Πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος μένει στην Ήπεθρο, τα έχει όλα στην αυλή του και τα περιφρονεί, μπορεί να μην τα γνωρίζει και να τα αγνοεί κιόλα. Καταλάβατε. Και μπορεί να είναι βέβαια και σαν φυτά, μπορεί να είναι θάμνη, μπορεί να ακόμα και δέντρα, ολόκληρα δέντρα. Mm-hmm. Όλα είναι, όλα τα δέντρα και τα φυτά είναι βότανα, τα οποία μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες, κυρία Νάκου. Και έχουν κυρίως και διουρητικές δράσεις, μπορεί να είναι κυρίως και αντιβιωτικές δράσεις. Άλλα βότανα μπορεί να χρησιμεύουν για τη μνήμη ή ως αποχρεμτικά ή αντιεμετικά. Μπορεί να είναι αντιπηρετικά ή αντικαταθλιπτικά, καρδιοτονωτικά, ηρεμιστικά. Είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Επουλωτικά επίσης ή αντισπασμωδικά. Και είναι τα κυριότερα βότανα τα οποία υπάρχουν και τα ξέρουμε όλοι και μπορεί να τα έχουμε και μέσα στο σπίτι μας, στην κουζίνα μας και στην αυλή μας ακόμα και στο περιβάλλον όπου μένουμε, όσοι δεν μένουμε μέσα στις πόλεις. Mm-hmm. Μπορεί να είναι, έχουμε το θυμάρι, έχουμε πάρα πολύ σημαντικά, όπως είναι η ελιά, το ελαιόδεντρο, είναι η ρίγανη, η λεβάντα, είναι το δεντρολίβανο, το χαμομήλι, η μέντα, το σέλινο, το μελισσόχορτο, πάρα πολύ σπουδαίο βότανο, είναι η βαλεριάνα που έχει ηρεμιστικές δράσεις, ο κρόκος, όπως ο κρόκος ποζάνης, ο οποίος έχει πάρα πολλές αντιβιωτικές ιδιότητες, είναι ακόμα η λεγόμενη αρμπαρόριζα, αρωματικά ωραία βότανα τα οποία μπορούμε να τα πιούμε σαν αφέψιμα, όπως σας είπα, είναι το τσάι του βουνού που βρίσκεται κατά κόρον στα ελληνικά βουνά, το δίκταμο, που και αυτό επίσης έχει και αντιβιωτικές ιδιότητες και αντιοικίες, ή μπορεί να ρίχνει την πίεση, έχει και αντικαρκινικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Ο ευκάλυπτος, που κάνει και για το αναπνευστικό μας σύστημα, είναι το φασκόμηλο, πάρα πολύ ωραίο και αρωματικό βότανο, η λεβάντα με ηρεμιστικές ιδιότητες. Πάρα πολλά. Αυτό, κύριε Λοβρουπούλ, μας έχετε πει ήδη 10 με 20 βότανα. Είναι... Φαντάζομαι πόσο θα έχει ακριβώς, τα παράγει αλλά... η ελληνική φύση. Θα ήθελα να σας προσθέσω επίσης ότι ακόμα και, όπως σας είπα, σε δέντρα, όπως είναι η λεμονιά, το άνθος της λεμονιάς, είναι το άνθος της πορτοκαλιάς, ακόμα και αυτά μπορούμε να τα βράσουμε και να τα πιούμε, γιατί έχουν και αντιφλεγμονώδεις και ιδιότητες και επίσης πολύ βιταμίνη C, γιατί περιέχουν εθέριο έλαιο. Αυτό το εθέριο έλαιο το οποίο περιέχουν βγαίνει μέσα στο, όταν βράζουμε το βότανο και απειροελάχιστες ποσότητες, γιατί ελάχιστες ποσότητες χρειάζονται στον οργανισμό μας για να γίνουμε καλά και να μας βοηθήσουν. Δεν χρειάζονται περισσότερα λιτζάνια την ημέρα. Καταλάβατε. Και έχουμε και πάρα πολλά βότανα τα οποία είναι διουρητικά ή κατευναστικά, όπως είναι το γλυκάνισο, ή άλλα τα οποία έχουν αντικαρκινικές ιδιότητες και αντιφλεγμονώδεις, όπως είναι το κρύταμο, αν το έχετε ακουστά, το οποίο φυτρώνει κοντά στις ακτές, στις παραλίες, στα βράχια δηλαδή, στις παραλίες. Επίσης είναι η κάπαρη, η ρόκα, που έχει επίσης αντιφλεγμονώδεις και αντικαρκινικές ιδιότητες, είναι η μολόχα, η τσουκνίδα. Και μάλιστα, να σας πω και κάτι άλλο, ότι η μολόχα αποτελεί το αντίδοτο της τσουκνίδας, γιατί η τσουκνίδα πολλές φορές μπορεί να έχει κάποιες αλλεργικές, να σου προκαλέσει αλλεργία. Αν βγάζουμε, βγάζουμε εξαντλήματα. Την είδωση, μάλιστα. Mm-hmm. Και η μολόχα είναι το αντίδοτο της τσουκνίδας. Και αυτά τα δύο, δεν είναι τίποτα, δεν είναι τυχαίο στη φύση, θείονται μαζί. Όπου δεις δηλαδή να φύεται η τσουκνίδα, φύεται και η μολόχα. Αρκεί να ξέρεις να τα αναγνωρίσεις βέβαια. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν τα μαθαίνουμε. Δεν μαθαίνουμε ούτε από το σχολείο, ούτε από πουθενά. Εσκεμμένα θεωρώ από το καθεστώς. Δηλαδή υπάρχει αυτή η αντίληψη, ειδικά στην Ελλάδα, όπου οι άνθρωποι έχουν πλέον γαλουχηθεί με μια νοοτροπία τέτοια, ώστε
να μην γνωρίζουν και να περιφρονούν εντελώς τα βότανα, τις φυσικές ουσίες, δηλαδή τις οποίες έχει τόσο, με τόσο άπειρη, είναι τόσο άπειρα στην ελληνική φύση, και όμως δεν τα γνωρίζουν οι Έλληνες, πηγαίνουν στο γιατρό, ζητούν φάρμακα και κυρίως αντιβιωτικά για να δηλητηριάσουν και να δημιουργήσουν και άλλες παρενέργειες στον εαυτό τους, και έρχονται οι ξένοι στα δικά μας τα βουνά και μαζεύουν τα δικά μας τα βότανα, τα οποία είναι πραγματικός θησαυρός για εκείνους, και τα πολλούν κιόλα ως θησαυρό, πάρα πολύ ακριβά, και πηγαίνουν στη χώρα τους και τα μελετάνε, μελετούν τις ιδιότητές τους, παράγουν φυτικά σκευάσματα, τα οποία πουλούν πάρα πολύ ακριβά πλέον πάλι στη χώρα μας. Αυτό γίνεται. Και η Ελλάδα όχι μόνο δεν ξέρει αυτά τα βότανα, αλλά και με και τα βουνά μας, όπου υπάρχουν οι αληθινοί σπόροι και φύονται τα αληθινά βότανά μας, και έχουμε και με τα βουνά μας και κυρίως τα μεγάλα βουνά που σας είπα, τους εθνικούς μας δρυμούς, και στη συνέχεια βάζουμε ανεμογεννήτριες επάνω στα βουνά. Αυτό δηλαδή είναι εξωφρενικό, το οποίο ειδικά στη χώρα μας συμβαίνει, κυρίως από το καθεστώς το ανθεληνικό, το οποίο βάλει κυρίως τον Έλληνα, τον Έλληνα άνθρωπο. Δυστυχώς, κυρία Λαυροπούλου, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Τα τελευταία χρόνια το έχουμε παρατηρήσει, είναι ακόμα πιο έντονο το φαινόμενο που το καθεστώς υποτίθεται ό,τι κάνει το κάνει για το καλό της ανθρωπότητας, αλλά δυστυχώς φαίνεται ξεκάθαρα πλέον, μας το δείχνουν με ό,τι και να κάνουν, ότι ό,τι κάνουν είναι εναντίον του ανθρώπου. Έτσι, κυρία Νάκου, το έχουν πει ξεκάθαρα πλέον, τώρα το καταλαβαίνουμε, ότι η ανθρωπότητα πρέπει να μειωθεί κατά το 50%. Το ίδιο κάνανε και την εποχή του πολέμου. Αυτό δεν κάνανε, να μειώσουν την ανθρωπότητα, δεν θέλανε από τότε. Άρα λοιπόν, ο πόλεμος αυτός εναντίον του ανθρώπου, κυρία Νάκου, συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας. Τώρα λοιπόν, τον τελευταίο καιρό το έχουμε αντιληφθεί ακόμα περισσότερο. Και γι' αυτό ο κόσμος ολοένα και περισσότερο και στην Ελλάδα αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να επιστρέψουμε στις παλιές μεθόδους, στις φυσικές μεθόδους θεραπείας. Και εδώ θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Είπα πρωτήτερα ότι στα βουνά φύονται οι αληθινοί σπόροι και τα αληθινά φυτά, τα οποία είναι από την ίδια τη φύση δοσμένα. Αλλά το καθεστώς παίρνει τους σπόρους και τους μεταλλάσσει, παράγει υβριδιακούς σπόρους, και έτσι έχουμε καλλιέργειες αυτών των βοτάνων, ακόμα δηλαδή και από τις βιομηχανίες οι οποίες δραστηριοποιούνται στο να παράγουν βότανα και να τα πολλούν στο εμπόριο, ή εθέρια έλαια, προέρχονται τελικά από υβριδιακούς σπόρους και αυτά. Όμως, τελικά, καλύτερα είναι να χρησιμοποιούμε αυτά, δηλαδή τα βότανα, έστω ας είναι και από υβριδιακούς σπόρους ή από εθέρια έλαια, τα οποία προέρχονται από αυτά τα βότανα, παρά να χρησιμοποιούμε τα χημικά σκευάσματα που έχουν χιλιάδες παρενέργειες. Όμως τελικά, το καλύτερο βέβαια είναι να πηγαίνουμε να τα μαζεύουμε, αλλά με σεβασμό προς τη φύση, από τα βουνά μας, δηλαδή να μην τα κόβουμε από τη ρίζα, διότι καταστρέφουμε τελείως το φυτό και δεν προλαβαίνει να βγάλει σπόρους ώστε να φυτρώσει και την επόμενη χρονιά. Σωστά. Γιατί δεν τα γνωρίζουν. Πώς τα εξάγουν, πώς τα παίρνουν από τα φυτά από κάθε βότανο? Είναι μόνο από τον καρπό ή τα παίρνουν από τα φύλλα? Α, εννοείται τα εθέρια έλαια. Σωστά. Τα εθέρια έλαια μπορούμε με διάφορους τρόπους, είτε με έκθλιψη, ψυχρή έκθλιψη, ή με απόσταξη μπορούμε να πάρουμε από το βότανο και βγάζουμε το εθέριο έλαιο, το οποίο σημαίνει, εθέριο σημαίνει το έλαιο το οποίο είναι πτυτικό, δηλαδή εξατμίζεται. Επειδή εξατμίζονται εύκολα, γι' αυτό λέγονται και εθέρια. Είναι πτυτικά έλαια δηλαδή. Και αυτά τα παίρνουμε με αυτές τις μεθόδους που σας είπα. Είναι συμπυκνωμένα, έχουν όλες αυτές τις ουσίες του βοτάνου, τους περιέχουν πολύ πιο συμπυκνωμένες στα εθέρια έλαια, οπότε είναι πολύ πιο δραστικά από ότι είναι το ίδιο το βότανο το οποίο θα το βράσουμε και θα το πιούμε. Δηλαδή, όταν θα χρησιμοποιήσουμε ένα εθέριο έλαιο, πάντα πιστοποιημένο από το φαρμακείο και όχι όποιον να είναι, θα πρέπει να χρησιμοποιούμε σε πάρα πάρα πολύ μικρή ποσότητα, κυρία Νάκου, λιγότερο και από μία σταγόνα θα έλεγα, διαλυμένο πάντα σε έλαιο βάσης, το οποίο είναι, συνήθως είναι το αμυγδαλέλαιο,
είτε για, πάντα βέβαια για εξωτερική χρήση είναι τα εθέρια έλαια και όχι για εσωτερική, παρεκτός και μόνο αν έχουμε οδηγίες από γιατρό, από ειδικό γιατρό που ασχολείται με την ολιστική ιατρική. Και πρέπει να ξέρουμε ότι ειδικά τα εθέρια έλαια πρέπει να τα χρησιμοποιούμε με πάρα πολύ φιδό, δηλαδή όχι να κάνουμε υπερβολές, διότι όταν κάνουμε υπερβολές ειδικά με τα εθέρια έλαια, τότε μπορεί πραγματικά να μας εμφανιστούν παρενέργειες και πολύ σοβαρές μάλιστα παρενέργειες. Δηλαδή πρέπει να έχουμε πάντα την γνώση και την αίσθηση του μέτρου για το σεβασμό. Βέβαια, αυτό οφείλεται, μάλλον αυτό θα μπορέσουμε να το κάνουμε μόνο όταν έχουμε τη γνώση, την οποία στην Ελλάδα οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν καν τι είναι τα εθέρια έλαια. Βλέπω πολύ κόσμο που με ρωτάει, και εγώ έχω παρατηρήσει, ειδικά στον εαυτό μου, ότι μπορώ να θεραπεύσω πάρα πολλές παθήσεις, ακόμα και ιώσεις, κυρία Νάκο, που τελευταία μας βασανίζουν ιδιαίτερα, και ιώσεις, αλλά και μικροβιακές λοιμώξεις, και να επουλώσω τραύματα. Τα έχω εφαρμόσει στον εαυτό μου, κυρία Νάκο. Και έτσι αποφεύγω τις αντιβιώσεις, αποφεύγω γενικά τα φάρμακα, τα χημικά. Τώρα, κυρία, οπότε... Συνεχίστε, συγγνώμη, σας διακόπτω. Ήθελα να πω ότι πραγματικά είναι δραματικό αυτό που συμβαίνει ειδικά στην Ελλάδα, που οι άνθρωποι δεν έχουν γνώση τελικά και πάνε και δηλητηριάζονται με τα αντιβιωτικά. Κυρίως μιλάω για τα αντιβιωτικά, γιατί αυτά είναι τα πιο ευρείας κατανάλωσης και ζητούν κυριολεκτικά, και άμα ο γιατρός δεν τους δώσει χημικό φάρμακο ή αντιβίωση, θεωρούν τον γιατρό ότι δεν είναι καλός γιατρός. Δυστυχώς είναι έτσι, κύριε Λαυροπούλου, έτσι ακριβώς όπως τα λέτε. Τώρα με την ιδιότητα που έχετε στον πολιτικό φορέα της Ελλήνου Συνέλευσης, που είστε υποψήφιο βουλευτής, θα ήθελα λίγο να μας πείτε αν αναγράφει κάποιες προγραμματικές δηλώσεις, γιατί έχουμε αναφέρει πάρα πολλές φορές ότι ο πολιτικός φορέας έχει καταθέσει τις προγραμματικές δηλώσεις στον Άρεο Πάγο. Αν αναγράφει κάτι, τι θα κάνει η Ελλήνων Συνέλευση σχετικά με τις παλιές θεραπείες, με τα γότανα? Βεβαίως, βεβαίως, κυρία Ανάκου, καταρχήν θα δοθεί μεγάλη προτεραιότητα στην παιδεία, όπου πρέπει να γίνει, να διδαχθεί ο πληθυσμός, κυρίως εδώ στην Ελλάδα, και να αποκατασταθεί η άποψη του ανθρώπου για τις παλιές αυτές θεραπείες, οι οποίες είναι από αρχαιοτά των χρόνων, και να αποκτήσει γνώση, γιατί αυτό που μας λείπει είναι η γνώση τελικά. Και στην Ελλήνων Πολιτεία αυτό που έχουμε σκοπό ως Ελλήνων Συνέλευσης να κάνουμε είναι να δώσουμε έμφαση στην καλλιέργεια αυτών των αυθεντικών σπόρων και όχι βέβαια των υβριδιακών σπόρων, από τα οποία γίνεται όλη αυτή η παραγωγή και των εθέριων ελαιών, αλλά και της εμπορίας των βοτάνων. Η προστασία των δασών επίσης είναι μέσα σε αυτά που θα κάνουμε στην Ελλήνων Πολιτεία, και που τα αναφέρουμε μέσα στις προγραμματικές μας δηλώσεις, και η προστασία της ελληνικής υπαίθρου με πάρα πολύ μεγάλη έμφαση. Και επίσης θα δοθεί έμφαση στα φυτικά αυτά παρασκευάσματα με τη δημιουργία βιομηχανιών, οι οποίες θα δώσουν περισσότερο έμφαση στην έρευνα και στην παραγωγή φυτικών σκευασμάτων φαρμακευτικών. Και όπου βέβαια δεν υπάρχει δυνατότητα να θεραπευθεί μια ασθένεια με φυτικές ουσίες, τότε θα μπαίνουμε στο να δίνουμε δηλαδή τα χημικά σκευάσματα, δηλαδή τα φάρμακα τα οποία υπάρχουν στη σημερινή εποχή, αλλά και αυτά με τις λιγότερες παρενέργειες. Αυτό θα κάνει η Ελλήνων Συνέλευσης, σύμφωνα με τις προγραμματικές της δηλώσεις. Θα έχουμε μείωση των χημικών φαρμάκων, και όπως σας είπα, μόνο σε έσχατη ανάγκη θα δίδονται αυτά. Η δημιουργία δηλαδή ερευνητικών κέντρων είναι προτεραιότητά μας, το οποίο βέβαια θα αυξήσει και τις θέσεις εργασίας, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά επίσης θα ήθελα να προσέξουν ιδιαίτερα και οι άνθρωποι οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην παραγωγή εθέριων ελαίων, αλλά και βοτάνων, και στην καλλιέργεια μάλλον βοτάνων, ώστε να δώσουν σημασία στις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης, και μπορούν να μπουν μάλιστα και στο site της Ελλήνων Συνέλευσης, στο site e-pavla.gr,
και να μελετήσουν τις προγραμματικές μας δηλώσεις όσον αφορά το τομέα της υγείας και της έμφασης η οποία θα δοθεί στην ολιστική ιατρική και στην παραγωγή βοτάνων και εθέριων ελαίων και στην αρωματοθεραπεία. Είναι ένας τομέας ο οποίος είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και προσοδοφόρος. Επίσης, στην Ελληνική Πολιτεία έχουμε σκοπό να κάνουμε και χαρτογράφηση, δηλαδή το πού υπάρχουν όλα αυτά τα βότανα στην ελληνική ύπαιθρο, αλλά και σε όλο τον πλανήτη, έτσι, στον πλανήτη Ελλάς. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν σε όλο τον πλανήτη βότανα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Αυτά όλα λοιπόν σίγουρα θα δώσουν και αύξηση θέσεων εργασίας. Θα προσφέρουν πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα όλοι να δώσουν σημασία και στις προγραμματικές δηλώσεις της Ελλήνων Συνέλευσης που όπως πολύ καλά είπατε είναι ήδη κατατεθειμένες στον Άριο Πάγο και έχουμε υπογράψει ότι δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε αυτές τις προγραμματικές δηλώσεις. Αυτά ήθελα να πω και θα πρέπει οι Έλληνες πλέον να αρχίσουν να καταλαβαίνουν το που βαδίζουμε πλέον και τι ακριβώς σκοπούς έχει το καθεστώς, το οποίο διατείνεται διαρκώς ότι όλα θα κάνει για το καλό μας. Θα πρέπει να αρχίσουμε να πονηρευόμαστε, διότι από τη μια λένε ότι πρέπει να μειώσουμε τον πληθυσμό της γης, τουλάχιστον σε 3 δισεκατομμύρια ανθρώπους, ότι είμαστε λέει πάρα πολλοί, από την άλλη κάνουν διαρκώς πολέμους για να μειωθεί ο πληθυσμός, και από την άλλη μας ταΐζουν συνέχεια φάρμακα χημικά με πάρα πολλές χημικές ουσίες, έτσι ώστε όπως σας είπα να έχουμε φτάσει στο σημείο να είναι πρώτη αιτία θανάτου τα χημικά φάρμακα. Τα οποία βέβαια κερδοσκοπούν οι εταιρείες. Ακριβώς, για το αυτά πρέπει να καταλάβουμε. Και όχι τον ανθρώπο, αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι και όλοι όσοι βλέπουν αυτή την εκπομπή, να μελετήσουν, να δουν ακριβώς τι γίνεται, τι μας παρέχει το καθεστώς και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς με φυσικές θεραπείες που μας παρέχει το ίδιο το περιβάλλον μας. Ακριβώς, κυρία Ανάκου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λαυροπούλου, που ήσασταν κοντά μας για ακόμη μια φορά. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Νάκου. Καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε βέβαια και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε για ακόμη μια φορά. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο μοίησης στη γνώση και στην αλήθεια ήρθε στην κατοχή κάθε Έλληνα ανθρώπου από τον δημιουργό του Αρτέμις Ώρα. Ένα ιερό, ελάνιο κείμενο που μέσα από τις τρεις θεματικές του ενότητες αποκαλύπτονται και αποδεικνύονται τεράστια μυστικά της ίδιας της οντολογίας, του σκοπού της ύπαρξης και του σχεδίου της δημιουργίας των Έλληνων ανθρώπων. Μυστικά που οι αποστάτες δυνάστες των ανθρώπων κρατούν κλειδωμένα για να μην βγει ποτέ ο άνθρωπος από το λίθαργο της αμάθειας και του ψεύδους. Μελετώντας αυτό το ιερό, ελάνιο κείμενο, ο καθένας μπορεί να αντιληφθεί, να διαπιστώσει και να κατανοήσει το παρόν και το ολικό παρόν όπου είναι τα πάντα, διότι όλα και τα πάντα δημιουργούνται στο παρόν, όπου το ίδιο το παρόν είναι η ίδια η πανίερη μοναδική θείη δημιουργή Α. Παράγγειλε τώρα στα τηλέφωνα 216-898-10 και 690-9969-698 ή ηλεκτρονικά στο www.κοσμοθέαση.com.